Η χρονιά ήταν λίγο περίεργη, η αλήθεια είναι. Δεν τελείωσε ακόμα, έτσι. Εγώ είπα ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε όσο νικήσεις παραπάνω μπορούμε. Η Αγία Παρασκευή είναι μια ομάδα η οποία μας πλήγωσε πάρα πολύ στο εντός έδρας παιχνίδι. Εμένα δεν μου άρεσε να αφήνω χρωστούμενα. Έτσι, όταν μια ομάδα παίζει μέχρι το 38-39, έχοντας 6 παίχτες εσύ και η διαφορά είναι 40 πόντους, έτσι σημαίνει ότι προφανώς πρέπει να το σεβαστείς αυτό το πράγμα και στο ερχόμενο εδώ πέρα για Παρασκευή να την πληρώσεις με ένα νόμισμα. Έτσι. Δεν μπορούσε να είναι το ίδιο σίγουρα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να κερδίσουμε. Έτσι, ως τελευταίο παιχνίδι στην Ήπειρο να είμαστε πολύ πιο χαλαροί, γιατί είναι και το πρόγραμμα των Ιαννίδων τα προκριματικά, το Πανελλήνιο, που θα είναι λίγο πιο δύσκολο τα κορίτσια να ανέβουν όλα μαζί για να πάμε να παίξουμε και μετά την Ηλιούπολη το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να κάνουμε μία-δύο νίκες ακόμα, μία νίκη τουλάχιστον, γιατί έχουμε και τη δεύτερη. Εγώ, γενικά, σαν άνθρωπος, θέλω να κερδίσω κάθε παιχνίδι. Η ομάδα μονταρίστηκε πάρα πολύ αργά. Είχαμε διάφορα θέματα εδώ πέρα μέχρι να βρεθούμε. Είχαμε τραυματισμούς. Καταφέραμε, εν περιπτώσει, βρεθήκαμε. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Το λέγα και από την αρχή, ξέρω ότι πιστεύω την ομάδα. Άρχισε να παίζει μπάσκετ τα τελευταία παιχνίδια και φέρνει και αποτέλεσματα. Η Αγία Παρασκευή είναι μια ομάδα η οποία δεν μας ταιριάζει πάρα πολύ. Μια ομάδα αθλητική, με κοντές περιφερειακές, γρήγορες, πιέζουν, τρέχουν. Εμείς είμαστε πιο αργή ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε τραυματισμούς που πρέπει να καλύψουμε. Αλλά οφείλουμε να τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας, επειδή είμαστε δυνατοί στην έδρα μας, να το παλέψουμε και να κοιτάξουμε να το κερδίσουμε. Η χρονιά ακόμα για μας δεν τελείωσε. Okay, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο κατά 90% θα έλεγα ότι έχουμε παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι με το που θα παίξουμε και τα άλλα δύο θα είμαστε πιο σίγουροι. Η χρονιά θα θεωρηθεί τότε πετυχημένη, γιατί θα είμαστε μέσα στους στόχους μας. Από εκεί πέρα το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Στο παιχνίδι εκτός έδρας δεν είχαμε παρουσιαστεί πολύ καλή. Είχαμε και κάποιες ελλείψεις, οπότε πιστεύω μας οδηγεί πάρα πολύ το αποτέλεσμα που όπως έλξε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Μας μένουν άλλες δύο μέρες για να δουλέψουμε και πιστεύω σε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί η ομάδα έχει ρολάρει, έχει αρχίσει και παίζει άλλο μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς πάντα θέλαμε τον κόσμο δίπλα μας. Σε μερικά παιχνίδια, βασικά σε αρκετά προς το τέλος, όταν αρχίσαμε να τον ευχαριστούμε με τον μπάσκετ που παίζουμε, ήρθε και μας στήριξε. Πόσο μάλλον τώρα σε ένα δύσκολο παιχνίδι και το τελευταίο κιόλας, θα θέλαμε να κλείσει, ώστε να τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς με τον κατάλληλο τρόπο.